Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα ανοίξουμε μια ευχάριστη παρένθεση όπως τίνει να γίνεται πλέον ο μπασκετικός Άρης. Και θα πάμε να συζητήσουμε για το 10ο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Νίκο τον Δίπλαρο. Και όλα αυτά θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και αυτό στην δική του ιστορία στον Άρη και ξέρει τον Δίπλαρο πολύ καλά, ίσως καλύτερα από κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τον Ανδρέα τον Κεσαπίδη. Coach, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν. Έχεις, διαβάζω. Από το 1991 μέχρι το 2001 στα τμήματα υποδομής του Άρη. Με διορθώνεις όπου κάνω λάθος. Λοιπόν. Από το 2001, ναι, ως παίκτης από το 91, ως το 2001, ως παίκτης. Λοιπόν, ως παίκτης. Το 2003 στο προπονητικό team του Άρη και ήσουν υπεύθυνος αγωνιστικού σχεδιασμού τμήματων υποδομής μέχρι πέρυσι. Ακριβώς. Τα τελευταία, από το 2012, από το 2011 και μετά, ήμουν και υπεύθυνος σχεδιασμού. Πέρυσι κατέξε στο Πανελλήνιο με τους εφήβους. Έχεις κατακτήσει το Πανελλήνιο με τους παιδες, αν θυμάμαι καλά. Έτσι ακριβώς. Άρα, και πόσο είσαι, 32 ακόμα? Είμαι 32, ναι. Έχεις... Δόξα τον Θεό, πήγανε πάει καλά, είχανε πάει καλά τα πράγματα. Έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου και πολλά ψωμιά μπροστά σου. Και είσαι ένας άνθρωπος, ο οποίος όπως φαίνεται και από το βιογραφικό σου, έχεις δουλέψει πάρα πολύ με νέα παιδιά, με εξελίξιμα παιδιά, με παιδιά που έχουν ταλέντο στο μπάσκετ. Και ένα τέτοιο παιδί είναι και ο Νίκος ο Δίπλαρος, ο οποίος από χθες είναι παίχτης του Άρη. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν και την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Και ένα παίχτη τον οποίο τον ξέρεις εσύ ως προπονητής του Έσπερο Πατρών. Έτσι ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι είναι πλέον τελειωμένο. Ο Νίκος θα είναι στον Άρη του χρόνου. Mm-hmm. Ναι, τον είχα φέτος στον Έσπερο. Ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες της ομάδας. Τον βάλαμε να γίνει ένα βασικό γρανάζι της ομάδας και ήταν και βασικό συστατικό της επιτυχίας που κάναμε για την άνοδο που πήραμε από την Γάμα στη Β' Εθνική. Τι παίχτης είναι δηλαδή, είναι playmaker νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Νίκος είναι ένα combo guard που μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις, και το άσο και το δύο. Mm-hmm. Για μένα είναι ένας game changer, δηλαδή μπαίνει και αλλάζει το ρυθμό του παιχνιδιού. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο το χαρακτηρίζει το θράσος του στο παιχνίδι, δηλαδή δεν φοβάται και θέλει και προσπαθεί να παίξει. Είναι καλός χειριστής της μπάλας, έχει καλό σουτ μετά από τρίπλα, έχει καλό στατικό σουτ, αλλά δεν πάμε να μιλάμε για ένα παιδί 18 χρονών, το οποίο έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης μπροστά του. Ναι, αυτό εντάξει, είναι σίγουρο στα 18 του μόλις. Γι' αυτό και από ό,τι είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε και εμείς σου Άρης και πολύ σωστά θα πράξει για μένα. Θεωρώ ότι συμφωνείς και εσύ, θα τον παραχωρήσει ιδανικό για να πάρει και παιχνίδια το παιδί, να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Γιατί στο φετινό ρόστερ του Άρη δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να βρει χρόνο ο Νίκος. Έτσι ακριβώς. Και το σημαντικό για αυτά τα παιδιά και για όλα τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία είναι να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Είναι καλό οι ομάδες να επενδύουν σε νέα παιδιά και να βρίσκουν τον τρόπο ώστε να τους ετοιμάσουν. Οπότε αυτός ο τρόπος του δανεισμού νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος ώστε να τον έχετε έτοιμο τα επόμενα χρόνια ώστε να είναι μέλος κανονικά του ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Άρα και με βάση τα όσο τον έχεις ζήσει και εσύ και τον ξέρεις, μιλάμε για μια πολύ καλή επένδυση για τον Άρη για τα επόμενα χρόνια, έτσι, με τον Δίπλαρο. Νομίζω ότι η γενιά των 97 ήταν γενικώς. Ναι. Είναι η ομάδα που πήρε και το Πανευρωπαϊκό, είναι μια πολύ καλή γενιά. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τη τύχη να έχει τρεις από τη δωδεκάδα του Πανευρωπαϊκού. Οπότε νομίζω ότι είναι και ο Νίκος είναι σε αυτή τη λογική μια πολύ καλή επένδυση, η οποία θα βοηθήσει πολύ και στα μετέπειτα χρόνια και θα μας βγει, μπορεί να μην βγει άμεσα, αλλά τα επόμενα χρόνια θα βγει στην ομάδα. Ναι, οι άλλοι δύο, επειδή ανέφερες τρεις, είναι ο Φιλιώνης και ο Χριστίδης. Και ο Χριστίδης, έτσι ακριβώς. Ο Φιλιώνης, ο οποίος λογικά θα παραμείνει στο ρόστερ την νέα χρονιά. Mm-hmm. Ο Χριστίδης και αυτός μαζί με το Δίπλαρο θα παραχωρηθούν δανεικοί. Αυτό που είπαμε και πριν, ναι, για να πάρουν και χρόνο και για να εξελιχθούν. Τώρα, επειδή εσύ τον ξέρεις και σαν χαρακτήρα και έχει γίνει και όλο αυτό το ζήτημα με την ΑΕΚ και με τις δηλώσεις του κτλ. Θα θέλαμε να μας πεις και εσύ κάτι έτσι, λίγο περισσότερο για όλο αυτό το θέμα, γιατί ίσως σε ένα βαθμό το παιδί βγήκε και λίγο παρεξηγημένο. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε παρεξηγημένο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που δήλωσε ίσως να ήταν μια ατυχή στιγμή, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να κρίνουμε ένα παιδί 18 χρονών που βγαίνει από μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ίσως να μην είχε ξαναζητήσει και όλα αυτά τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του σε τέτοια έκταση, με συνεντεύξεις, και ίσως και βιαστήκαν αρκετοί να τον κατηγορήσουν. Ο Νίκος είναι ένα πολύ καλό παιδί, είναι ένα παιδί που αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Είναι ένα παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας που έχει 6 αδέρφια.
Είναι ένα παιδί το οποίο λατρεύει τον μπάσκετ. Να φανταστείτε, φέτος έκανε προπόνηση πριν το σχολείο του στις 6.30 και στις 7 το πρωί, ερχόταν για να κάνει ατομική προπόνηση. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει στόχο και δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα παιδί από μία... Ήταν σίγουρα πτυχέστατη δήλωση που έκανε, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να καταδικάσουμε και να κρίνουμε ένα παιδί 18 χρονών από μία τέτοια δήλωση. Θεωρώ ότι είναι μάθημα και για τον Νίκο αλλά και για όλα τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, ότι πρέπει πέρα από το μπάσκετ να μπορούν και να έχουν και κριτική σκέψη και καλό λόγο, αλλά αυτό είναι και μέρος της εμπειρίας του αθλητισμού και αυτό αποκτιέται χρόνο με το χρόνο. Τον ενημέρωσες καθόλου για τον Άρη? Σε ρώτησε αυτός κάποιες πληροφορίες? Μιλήσατε καθόλου? Υπάρχει ένα παρασκήνιο με τον Δίβλαρο ότι τον θέλαμε και σαν έφηβο υπήρχε ένα φλερτ με τον Δίβλαρο. Πριν 2-3 χρόνια ήμασταν κοντά στο να τον φέρουμε στο εφηβικό τότε του Άρη. Ναι. Οπότε από τότε ήξερε για τον Άρη, ξέρει για τον ενδιαφέρον. Εννοείται ότι του έχω πει τα πάντα για τον Άρη και συζητούσαμε και πολύ φέτος για τον Άρη και δεν σας κρύβω ότι είναι και πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος που έρχεται στην ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Και μακάρι να βγει και στον Άρη σαν επιλογή. Φέτος υπάρχει και μια... Το βλέπεις και εσύ, υπάρχει έτσι μια αλλαγή σελίδα στον μπασκετικό Άρη με τον Νίκο το Λάσκαρη. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Δεν θέλω να σε πάω τόσο εκεί. Θα σε πάω σε ένα παιδί με το οποίο έχεις δουλέψει και το οποίο πλέον αγωνίζεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Μπαρτσελόνα. Ο Αλέξανδρος, ο Σάσα, ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Εγώ πάντα αυτό που έλεγα στον Σάσα ήταν καταδικασμένος να πετύχει. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει απίστευτο ταλέντο. Και πιστεύω ότι θα δούμε και πολύ περισσότερα πράγματα από τον Σάσα. Είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει σωστά, έχει πρόγραμμα στη δουλειά του, είχε πολύ σωστές αρχές από το σπίτι, πάντα βάζει κοντινούς στόχους και πάντα τους πετυχαίνει. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πολύ νωρίς σε αυτό που μπορεί να πετύχει ο Αλέξανδρος. Θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Και νομίζω ότι το πιστεύεις και εσύ αυτό, ότι καλώς έπραξε και δεν βιάστηκε να κάνει το άλμα στο NBA από φέτος και προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του σε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Όπως πέρσι είχαμε κάνει μια συζήτηση και του έλεγα ότι πρέπει να μείνει και στον Άρη και να πάρει και τον χρόνο του. Ναι. Έτσι νομίζω ότι κάθε του βήμα του Σάσα είναι μετά από πολλή σκέψη και μετά από πολλή συζήτηση με την οικογένειά του. Ναι, έκανε πολύ σωστή επιλογή να παίξει. Πιστεύω θα κερδίσει και τον χρόνο στην Μπαρτσελόνα. Μπορεί να μην είναι να έχει ακριβώς τον ίδιο ρόλο που είχε σε εμάς, στον Άρη, αλλά πιστεύω θα βρει τον χρόνο, θα βρει τον ρόλο του, θα κάνει πράγματα και δεν χρειάζεται να βιαστεί για το NBA, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Η αποχώρηση του Βεζένκοφ είναι μαζί με αυτή την αλλαγή σελίδας που λέγαμε στον μπασκετικό Άρη. Βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε πάλι φέτος μια εντελώς καινούργια ομάδα, αν εξαιρέσουμε Μούρτο, Σίμτσακ και Φιλιώνη, και ένας Άρης ο οποίος από τις μέχρι τώρα κινήσεις που έχει κάνει σίγουρα έχει πολύ περισσότερη ποιότητα σε σχέση με πέρυσι στο ρόστερ. Όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει θεωρώ είναι εξαιρετικές και ο coach Πρίφτης νομίζω πέρα από το μπασκετικό κομμάτι το έχει δηλώσει και πολλές φορές, ψάχνει και να φτιάξει και καλούς συμπαίκτες και καλή ομάδα. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες που έχουμε πάρει θα μας παρουσιάσουν ένα πολύ καλό σύνολο το οποίο θα χαιρόμαστε να το βλέπουμε. Όλο αυτό που αποπνέει το μπασκετικό σάρι το τελευταίο χρόνο βγάζει υγεία πλέον και χαιρόμαστε να το παρακολουθούμε όλοι. Μάλιστα. Εσένα νέα χρονιά που θα σε βρει, coach? Θα με βρει στον Έσπερο Πάτρα, ναι, στη Β' Εθνική πλέον. Δύσκολη χρονιά, αλλά γι' αυτό είμαστε. Γι' αυτό είμαστε για τα δύσκολα. Καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε. Χωρίς το δίπλαρο, δυστυχώς για σένα. Ευτυχώς, γιατί είναι χαρά μου ένας παίκτης να πηγαίνει να έρχεται στον Άρη, έστω και από τον Έσπερο. Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Κούς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία την νέα χρονιά. Να είσαι καλά.